Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Χρόνια πολλά, ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και στο σημερινό βίντεο θα δούμε μαζί τα αγαπημένα μου high-end προϊόντα ομορφιάς για το 2019. Θα ακολουθήσει και άλλο βίντεο με τα αγαπημένα μου drugstore προϊόντα, πιο οικονομικά δηλαδή, αλλά και ένα βίντεο στο οποίο λέω να συνδυάσω skincare και προϊόντα για μαλλιά και γενικά προϊόντα τα οποία με έκαναν να νιώθω καλά και να περιποιούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μου μέσα στη χρονιά που φεύγει. Αν τώρα δεν έχετε εγγραφεί ακόμη στο κανάλι μου, κάντε το τώρα γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ πατώντας το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Να σας πω ότι προσπάθησα να επιλέξω ένα προϊόν ανακατηγορία, σε μερικές όμως θα δούμε και παραπάνω από ένα και υπάρχει λόγος γι' αυτό, θα σας εξηγήσω αργότερα. Και επίσης έχω και το κινητό μου εδώ για να βλέπω τα αγαπημένα μου προϊόντα στο βίντεο του 2018. Γιατί θέλω να συγκρίνω λίγο τα φετινά με τα περσινά και να δω αν κάποιο εξακολουθεί να είναι πολύ αγαπημένο μου. Θα ξεκινήσω από ένα προϊόν που εγώ δεν αποχωρίζομαι ποτέ. Είναι το πρώτο μου βήμα όταν ξυπνάω το πρωί και το τελευταίο πριν κοιμηθώ το βράδυ. Και είναι αυτό εδώ το lip balm από την εταιρεία EOS. Θα ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε καιρό, ότι εγώ έχω θέμα. Θέλω τα χείλη μου να είναι πάντα απαλά και ενυδατωμένα. Αυτό λοιπόν το lip balm, εκτός του ότι έχει πολύ αξιοπρεπή ποσότητα προϊόντος μέσα, δεν κολλάει καθόλου, δεν είναι πάρα πολύ λιπαρό ώστε να γλιστράει. Μπορείτε να το φορέσετε πριν από λίγο liquid lipstick και νομίζω ότι είναι το μοναδικό που κάνει μια διαφορά τέλος πάντων στα χείλη μου όταν το χρησιμοποιώ συστηματικά. Κυκλοφορεί σε πάρα πολλές μυρωδιές για να επιλέξετε αυτή που σας αρέσει εσάς περισσότερο. Πάμε σε primer και σε αυτή την κατηγορία θέλω να σας μιλήσω για τρία προϊόντα. Ας ξεκινήσουμε όμως με αυτό εδώ. Είναι το Skin Perfect Primer από την Dermalogica με SPF 30. Ένα προϊόν που αντικατέστησε και πάρα πολλές φορές το αντιλιακό μου. Δεν ήταν δηλαδή μόνο βάση για το μακιγιάζ μου. Και αυτό γιατί βρίσκω ότι ήταν λιγότερο λιπαρό από όλα τα αντιλιακά, έστω και τα μάτα αντιλιακά που κυκλοφορούν εκεί έξω. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες και είναι ένα εξαιρετικό primer, μια πολύ ωραία βάση για το μακιγιάζ σας. Κατά τα άλλα, τα δύο επόμενα προϊόντα είναι oil free, γιατί κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά ο δερματολόγος μου είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιείς αποκλειστικά oil free προϊόντα και να κάνεις μια συγκεκριμένη θεραπεία για την οποία σας έχω μιλήσει στο βίντεο skincare, για να απαλλαχθείς από την περιττή λιπαρότητα. Βρήκα λοιπόν αυτό εδώ το προϊόν που είναι το Vitamin Enriched Face Base από την Bobbi Brown. Ένα προϊόν για το οποίο είχα δει άπειρους και άπειρες να μιλάνε στο YouTube. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά reviews και πάντα απορούσα πως ένα τόσο πηχτό προϊόν, γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ πηχτή αυτή η κρέμα, είναι oil free και κάνει και για λιπαρές επιδερμίδες. Αχ, και αυτό μυρίζει υπέροχα. Λοιπόν, μέχρι που το αγόρασα και να σας πω ότι χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα, κάνει για όλους τους τύπους της επιδερμίδας, ενυδατώνει εξαιρετικά και δεν βγάζει καμία λιπαρότητα κάτω από το μακιγιάζ. Οπότε και αν είστε πολύ πολύ λιπαρές, σας προτείνω να δοκιμάσετε αυτό εδώ το προϊόν και δεν θα το μετανιώσετε, πιστέψτε με. Επίσης, ένα άλλο προϊόν που μου έκλεψε την καρδιά και το χρησιμοποιώ και πάνω από την βάση της Bobbi Brown, είναι αυτό εδώ από Milk. Αυτή η εταιρεία ήρθε προσφάτως στην Ελλάδα. Είχα δοκιμάσει ένα δειγματάκι του συγκεκριμένου προϊόντος και αποφάσισα να αγοράσω την μεγάλη συσκευασία, γιατί παιδιά είναι 28 γραμμάρια. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι θα μου τελειώσει και ποτέ, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα stick, blur stick συγκεκριμένα, το οποίο θολώνει τους πόρους. Κάνει εξαιρετική δουλειά επίσης για να στρώνει καλύτερα το μακιγιάζ από κάτω. Δεν θα το πρόκειται να σε ξηρές επιδερμίδες, γιατί δεν έχει καμία ενυδάτωση, εκτός αν έχετε ενυδατωθεί πολύ καλά από πριν, αλλά σε κανονικές και λιπαρές νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αν έχετε πρόβλημα με πόρους. Πάμε σε concealer και σε αυτή την κατηγορία έχω να σας προτείνω δύο προϊόντα για να δω τι είχα αγαπήσει πέρυσι από concealer. Λοιπόν, είχα αγαπήσει το Urban Decay Naked Skin Concealer. Okay, με το που τέλειωσε εκείνη η συσκευασία, να σας πω την αλήθεια, δεν το ξαναχρησιμοποίησα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ από Huda Beauty. Είναι το Overachiever Concealer. Κάποια στιγμή το άφησα στην άκρη γιατί η απόχρωσή του ήταν λίγο πιο σκούρα από ό,τι θα ήθελα. Και έκανα μία παραγγελία από την Tarte, όπου πέτυχα μία πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση που μου έκανε πάρα πολύ, από το Tarte Shape Tape. Και αυτό επίσης δεν είναι τυχαία ένα προϊόν που έχει πάρει τρελά reviews και όλοι το προτείνουν. Παιδιά, είναι ένα προϊόν που επίσης χρειάζεσαι ελάχιστο,
καλύπτει τα πάντα, όπως και το Overachiever της Huda. Νομίζω ότι αυτά τα δύο concealer αξίζει πραγματικά να τα δοκιμάσετε. Πάμε σε ένα άλλο προϊόν που αγάπησα πάρα πολύ το 2019 και το οποίο, παιδιά, θα σας βοηθήσει να καλύψετε οτιδήποτε κι αν έχει πάει στραβά στο πρόσωπό σας. Σπυράκια, γρατζουνιές, ουλές. Νομίζω ότι όλα θα τα καταφέρει αυτό το concealer από τη Laura Mercier. Λέγεται Camouflage, Secret Camouflage. Και είναι στην απόχρωση SC4, αυτή έχω επιλέξει εγώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν έχει δύο αποχρώσεις, μπορείτε να διαλέξετε κάποια άλλη πιο ανοιχτόχρωμη, αν είστε πιο ανοιχτόχρωμες από μένα. Και προς Θεού, μην το χρησιμοποιήσετε γύρω από τα μάτια σας, γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ πηχτό προϊόν, είναι μόνο για τοπική χρήση εκεί όπου έχετε ατέλειες. Πάμε σε foundation και για να δω τι είχα αγαπήσει πέρυσι. Estée Lauder Double Wear. Yes, το έχω εδώ και φέτος. Ένα από τα αγαπημένα μου, παιδιά, foundation, στο οποίο δεν θα αποχωριστώ ποτέ. SPF 10, καθόλου λιπαρό, πάρα πολύ σταθερό και μένει στη συλλογή μου και νομίζω ότι θα είναι για πολλά χρόνια αγαπημένο. Βέβαια, η ανακάλυψη και η αποκάλυψη του 19 ήταν αυτό εδώ, το foundation από την Αναστάσια. Αναστάσια Beverly Hills, το Luminous Foundation, που εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι ένα foundation που δεν έχει στο όνομά του τη λέξη matte θα μου κάνει. Και όμως αυτό είναι νομίζω και vegan, πάντως είναι σίγουρα cruelty free και είναι oil free. Γι' αυτό και το επέλεξα και αποφάσισα να το αγοράσω και να το δοκιμάσω. Εγώ έχω την απόχρωση 305N, μου ταιριάζει τέλεια. Να το δοκιμάσετε και αυτό, αλλά και το Double Wear. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε αυτό για πρωί, αυτό για βράδυ, για πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις. Και σίγουρα, ό,τι τύπο επιδερμίδας και αν έχετε, θα σας ταιριάξουν και τα δύο αυτά. Για setting powder, βλέπω εδώ ότι σας είχα προτείνει την πούδρα της Kat Von D, την Glow Kit. Εξαιρετική, την τέλειωσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και την πούδρα του Patrick Star που είχε κυκλοφορήσει σε συλλεκτική έκδοση με την MAC. Φέτος θα σας μιλήσω για δύο άλλες πούδρες. Μία που εγώ δεν περίμενα ότι θα μ' αρέσει ποτέ, κυρίως γιατί είχα ακούσει και αρκετά μεικτά reviews για αυτήν, αλλά και γιατί η translucent της Laura Mercier μου ερεθίζει πάρα πολύ την περιοχή γύρω από τα μάτια, δακρύζω, κλαίω, καίγομαι, πεθαίνω, ένα πράγμα. Αυτή λοιπόν είναι η glow έκδοσή της. Και δεν μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο. Εντάξει, αν χρησιμοποιείτε ένα πολύ matte foundation, ίσως να σας αρέσει να, όχι να σετάρετε ακριβώς το πρόσωπό σας, αλλά να την περάσετε λίγο γύρω από το πρόσωπό σας, γιατί δίνει αυτή την λάμψη του δέρματος. Δηλαδή, αποκτά λίγο ζωή ξανά η επιδερμίδα σας και δεν είναι τόσο matte. Εμένα μου αρέσει να τη βάζω εδώ, σε αυτό το κομμάτι, όπου μπαίνει και το highlighter, ας πούμε, γιατί πραγματικά δεν είναι μια πολύ ωραία υγιή λάμψη στην επιδερμίδα. Η άλλη πούδρα που μου άρεσε πάρα πολύ, κυρίως για το αποτέλεσμα που δίνει γύρω από τα μάτια, κάτω από τα μάτια και στρώνει το κονσίλερ και είναι βελούδινη, είναι αυτή εδώ η πούδρα από την Tarte. Σας έχω ξαμιλήσει για αυτή την εταιρεία, είχα κάνει βίντεο με τα προϊόντα της Tarte που είχα αγοράσει σε προσφορά και τη βγάζει αυτή την προσφορά μία ή δύο φορές το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Και μπορείς να αγοράσεις 7 προϊόντα με 70 ευρώ. Σε αυτή λοιπόν την προσφορά έχω αγοράσει και εγώ τη συγκεκριμένη πούδρα, δεν θέλω να μου τελειώσει, τη χρησιμοποιώ με το σταγονόμετρο, λέγεται, πώς λέγεται, Filtered Light. Και πραγματικά, επειδή η Tarte δεν έχει τελωνίο, δεν περνάνε τελωνίο τα προϊόντα της, είναι μια πούδρα που αξίζει πιστεύω και εσείς να δοκιμάσετε. Να μου γράψετε και τη δικιά σας αγαπημένη, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω ποια είναι. Γενικά δηλαδή, σε όλες τις κατηγορίες θα ήθελα πολύ να μάθω τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα για το 19. Πάμε σε contouring και αυτή είναι η Sculpting Powder του Kevin O'Quan. Πολύ μικρούλα συσκευασία, αλλά δεν χρειάζεται και μεγαλύτερη, παιδιά. Εγώ τη χρησιμοποιώ δηλαδή τώρα 6 μήνες περίπου και δεν φαίνεται καν ότι την έχω χρησιμοποιήσει. Και επίσης θέλω να σας συγκρίνω αυτή την απόχρωση, που είναι πολύ ψυχρή και κάνει για contouring τέλεια, με την απόχρωση του bronzer που χρησιμοποιώ τώρα τελευταία. Βλέπετε λοιπόν πόσο θερμό είναι το bronzer και πόσο ψυχρό είναι το contouring. Αυτή η απόχρωση είναι αυτή που χρειάζεστε για να κάνετε τα κοψίματα, εδώ ακριβώς, και τις σκιάσεις στο πρόσωπό σας. Είναι λίγο τσιμπημένη τη μούλα της, αλλά είναι ένα κόσμημα και η συσκευασία και έρχεται και σε αυτό το βελούδινο θικάκι. Το bronzer για το οποίο θέλω να σας μιλήσω τώρα και έχω τεράστιο ενθουσιασμό γι' αυτό, είναι από το Bronze & Glow της Natasha Denona. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το highlighter, ειδού και η απόδειξη. Αυτή είναι η παλιά συσκευασία, αυτή είναι η καινούργια, γιατί αυτό το προϊόν δεν θέλω να μου τελειώσει ποτέ. Το λατρεύω. Θα ήθελα ωστόσο η πλευρά του bronzer να ήταν λίγο πιο μεγάλη. Γιατί η highlighter, να, δεν έχω χρησιμοποιήσει και τόσο πολύ.
Είναι ένα highlighter που έχει λίγο glitter παραπάνω. Αν δεν σας αρέσουν δηλαδή έτσι, τα πιο έντονα highlighters, ενδεχομένως να μην σας αρέσει. Αλλά παιδιά, αυτή η πούδρα του bronzer μπλεντάρεται τόσο τέλεια που όλος ο κόσμος από τότε που ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ με ρωτάει αν έχω αλλάξει κάτι στο μακιγιάζ μου. Και το μόνο που έχει αλλάξει είναι αυτό, γιατί δεν φαίνεται πια μια γραμμή εδώ αυστηρή σε αυτό το σημείο κάτω από το κόκαλο, αλλά είναι πολύ ωραία και αρμονικά όλα αναμειγμένα μεταξύ τους. Πάμε σε βάση για σκιές και αυτή τη χρονιά δοκίμασα αυτή εδώ τη βάση από την Αναστάσια. Είναι ολόλευκη, θέλεις ελάχιστη ποσότητα. Την τοποθετείς στα βλεφαρά σου είτε με το δάχτυλο είτε με πινελάκι και οι σκιές, παιδιά, αναδεικνύονται κάτω από αυτή. Λέγεται απλά eye primer. Και πάμε σε ακόμα ένα προϊόν από Αναστάσια για τα φρύδια. Είναι αυτό το gel με χρώμα, το οποίο αν έχετε πιο πυκνά φρύδια από τα δικά μου μπορείτε να χρησιμοποιείτε και μόνο του. Δεν ξέρω αν έχει όνομα, πάντως εγώ το έχω στην απόχρωση medium brown και νομίζω ότι είναι τόσο όσο καστανό, ώστε να μην κάνει τα φρύδια να φαίνονται πάρα πολύ άγρια. Και για τα φρύδια, επίσης το μολύβι που μου έκλεψε την καρδιά είναι αυτό εδώ από την Benefit. Λοιπόν, έλεγα σε κάποιο βίντεο μέσα στη διάρκεια της χρονιάς ότι δεν έχω εξοικειωθεί και δεν μου αρέσουν τα τριγωνικά μολύβια και προτιμώ αυτά με τη λεπτή μύτη. Τώρα όμως που εξοικειώθηκα, παιδιά, και που βρήκα αυτό το μολύβι που το ακουμπάς και γράφει, έχω ενθουσιαστεί και θέλω να πάρω 10. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Goof Proof Brow Pencil στην απόχρωση 4,5 από την Benefit. Έχει και το βουρτσάκι από την άλλη μεριά για να βουρτσίζετε τα φρύδια σας και να διανέμετε καλύτερα το προϊόν. Σε αυτό το σημείο θα κάνω ένα διάλειμμα και θα σας πω ότι πέρυσι για contouring είχα διαλέξει την παλέτα της Kat Von D, την οποία την έχω ακόμα και δεν την έχω τελειώσει. Και να ένας από τους στόχους του 19 να την τελειώσω, γιατί θα λήξει σε λίγο και... Για φρύδια, παιδιά, δεν βλέπω να σας είχα προτείνει κάτι πέρυσι. Πώς μου ξέφυγε εμένα αυτή η κατηγορία, δεν έχω καταλάβει. Πάμε σε μάτια και φυσικά αγαπώ πάρα πολύ την παλέτα από Natasha Denona, τη Sunset, που την έχω χρησιμοποιήσει λιγότερο από όσο της αξίζει και τη χρυσοπλήρωσα κιόλας. Αλλά δεν ήταν αυτή η αγαπημένη της χρονιάς, γιατί αυτή που με βόλεψε περισσότερο ήταν από την Natasha Denona επίσης και ήταν αυτή εδώ η mini παλέτα, την οποία, παιδιά, αν δεν υπήρχε σε ένα σετ προϊόντων που αγόρασα από το Cult Beauty, θα τη σνόμπαρα και θα την αγόραζα, να σας πω την αλήθεια, γιατί τα χρώματα της είναι πολύ βασικά, έως και λίγο βαρετά. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται. Και όμως αυτή είναι μια καταπληκτική παλέτα, είναι η Camel Palette. Εκτός ότι η ποιότητα των σκιών της Natasha Denona είναι ανεπανάληπτη, μπλεντάρονται θαυμάσια. Το pigment τους είναι τέλειο και φέτος αποφάσισα, παιδιά, ότι θέλω οι σκιές να μου κάνουν τη ζωή εύκολη και όχι δύσκολη. Να μην μπλεντάρω μια ώρα, να παίρνω το χρώμα με το πινέλο μου και όπως είναι στην παλέτα να φαίνεται και στα μάτια μου. Και αυτό το δίνουν οι παλέτες και οι σκιές της Natasha Denona, αλλά και της MAC. Σας έχω και προϊόντα MAC να σας δείξω σε λίγο. Λοιπόν, αυτή εδώ η παλέτα έχει λοιπόν αυτά τα βασικά χρώματα με τα οποία εγώ έκανα πάρα πολλά μακιγιάζ. Την είχα μαζί μου σε όλες τις διακοπές του καλοκαιριού. Γενικά αγαπήθηκε πολύ και θα αγαπηθεί και ακόμη περισσότερο. Και είναι compact, έχει πολύ έτσι σκληρή συσκευασία για να μην σπάνε οι σκιές. Νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες αγορές που θα μπορούσατε να κάνετε. Είναι μια επένδυση που σε βολεύει σε καθημερινή βάση, δηλαδή. Είτε ασχολείσαι πολύ με το μακιγιάζ και έχεις άνεση με τις σκιές και τα χρώματα, είτε είσαι πρωτάρα και θέλεις απλά να πειραματιστείς και να δοκιμάσεις την ένταση και τα χρώματα και τις σκιές. Έχουμε επισκέψεις. Τι θέλεις? Έλα. Κάποιος ήρθε αγοροξυπνημένος και γκρινιάρης. Τι θέλεις? Φαγαϊκή. Παιδιά, όπως ξυπνάμε εμείς και θέλουμε ένα σνακ, ένα γλυκό, ένα καφέ, ένα κάτι, ο Μέρλιν θέλει φαγητό. Λοιπόν, θα λέω να κατέβεις, ωραία, για να μην πετάξω όλα τα πράγματα κάτω. Που είχαμε μείνει, αν στις σκιές ήμασταν. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο το είδατε στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, το μακιγιάζ που έκανα για το Smoky Eye. Αν δεν το έχετε δει, παιδιά, δείτε το οπωσδήποτε, γιατί αυτό το προϊόν είναι αυτό που κάνει και την μαγική διαφορά. Είναι, νομίζω, limited edition, δεν ξέρω αν η MAC θα το κρατήσει στη συλλογή της. Λέγεται Spellbinder Shadow, είναι στην απόχρωση Stars Align, είναι το μόνο που θα σουατζάρω σήμερα, απλά και μόνο για να δείτε πώς φαίνεται και λαμπυρίζει, παιδιά, αυτό το ασημί χρώμα στο χέρι μου, γιατί στο Smoky Eye το χρησιμοποιώ πάνω από μαύρο μολύβι και λίγο σκουραίνει. Εδώ όμως βλέπετε πραγματικά ποια είναι η απόχρωσή του, είναι φανταστικό προϊόν. Δεν ξέρω, θα πάω να πάρω και τις υπόλοιπες αποχρώσεις, νομίζω.
φέτος. Και επίσης πολύ μου άρεσε και αυτό το μολύβι από την εορταστική κολεξιόν της MAC, το οποίο λέγεται Engraved, είναι η απόχρωση η μαύρη. PowerPoint Eye Pencil, και αυτό ελπίζω ότι θα συνεχίσει να κυκλοφορεί. Έριξα μια ματιά και είδα ότι πέρυσι τα αγαπημένα μου μολύβια ήταν τα 24/7 Glide On Eye Pencils από την Urban Decay και συνεχίζουν να είναι πολύ αγαπημένα. Αυτό όμως το βρίσκω λίγο πιο μαλακό, λίγο πιο κρεμώδες. Επίσης, αν δείτε αυτό το βίντεο που σας λέω, θα δείτε πώς δουλεύετε αυτό το μολύβι όταν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε ως βάση και να κάνετε ένα smokey eye. Πάμε σε eyeliner. Δοκίμασα 2-3 αυτή τη χρονιά και κατέληξα στο Flyliner από Fenty Beauty, παιδιά. Αυτό το eyeliner έχει τόσο ωραία μυτούλα, τόσο ωραίο μαύρο χρώμα και είναι τόσο πολύ εύκολο να κάνετε τη γραμμή του eyeliner που δεν θα το πιστεύετε. Από τα πολύ αγαπημένα μου, μου έχετε ζητήσει να κάνω βίντεο να σας δείξω πώς το κάνω. Θα σας δείξω κάποια από τις επόμενες φορές. Το υπόσχομαι, σας το χρωστάω. Πάμε σε μάσκαρα και πείτε μου, ποιος χρειάζεται αυτό εδώ το πολύ χοντρό βουτσάκι στη ζωή του? Δείτε εδώ πάχος. Μιλάμε ότι έχει πάρα πολύ προϊόν πάνω. Και η απάντηση είναι, εγώ χρειάζομαι αυτό το βουτσάκι στη ζωή μου, γιατί δεν ξέρω, έπαθα μια πλάκα με τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Είναι η Too Faced Damn Girl μασκάρα. Δεν βρίσκω τη μεγάλη συσκευασία τώρα, αυτή είναι η μίνι που έχω. Είναι μια μάσκαρα που δεν κάνει για λεπτές βλεφαρίδες, θα έλεγα. Νομίζω ότι θα σας πέσει πάρα πολύ βαριά. Έχει όντως πολύ προϊόν, αλλά δίνει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που εγώ θέλω, χωρίς να φοράω ψεύτικες, και είναι σίγουρα η αγαπημένη για το 19. Προχωράω σε ρούζ και θα σας δείξω αυτή την παλέτα από τη Ζωήδα που την έχω λιώσει. Το ξέρετε, την αγάπησα πάρα πολύ και δεν λέει να τελειώσει κιόλας. Αυτή είναι η Coral Spectrum με κοραλί αποχρώσεις. Νομίζω ότι θα πάρω άλλη μία για να έχω και το άλλο φάσμα, τις πιο μόβ αποχρώσεις. Ωστόσο, επειδή ήθελα ένα έτσι μοβ ροζ ρούζ, κατέληξα σε αυτό εδώ το Gentle Mineralized Blush από την MAC, που είναι, παιδιά, ένα ρούζ με λίγη λάμψη. Δεν έχει αυτό το πολύ glitter το οποίο κάνει να φαίνονται οι ατέλειες της επιδερμίδας σας ή να φαίνονται οι πόροι. Έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου αποχρώσεις. Πάμε σε κραγιόν τώρα και λίγο lipsticks για να κλείνουμε αυτό το βίντεο σιγά. Για να δω πέρυσι, τι σας είχα προτείνει. Λοιπόν, από αυτά που σας είχα προτείνει πέρυσι, να σας πω ότι ακόμα χρησιμοποιώ το lip gloss από την Clinique και τα Retro Matte Liquid Lip Color Metallics από την MAC. Κατά τα άλλα, μία άλλη φόρμουλα κραγιών που με ενθουσίασε φέτος, μου έστειλαν αυτή την απόχρωση και πήγα και αγόρασα άλλες δύο, γιατί τέτοια είμαι, όταν μου αρέσει μία φόρμουλα θέλω να έχω επιλογές, είναι η Love Me Lipstick φόρμουλα. Δεν θα σας δείξω αυτό γιατί έχει στραπατσαριστεί λίγο, είναι στη τελευταία του. Θα σας δείξω το κόκκινο που είναι σε πιο καλή κατάσταση. Λοιπόν, είναι μια πολύ εντατική φόρμουλα, αρκετά σταθερή, δηλαδή φεύγει σταδιακά, δεν είναι matte, δεν είναι αυτό το πολύ σταθερό κραγιόν, αλλά φεύγει πάρα πολύ ομοιόμορφα και σου αφήνει και μια ιδέα χρώματος πριν φύγει από τα χείλη σου τελείως. Δεν μαζεύει, μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Οι αποχρώσεις που έχω εγώ είναι η Killing Me Softly, αυτή εδώ η Mauve. Έχω το E for Effortless που είναι το κόκκινο και το ροζ λέγεται Treblaze. Πάμε επίσης σε κραγιόν, αυτή τη φορά από την NARS. Δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει κραγιόν από την NARS. Δοκίμασα ένα satin, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και ένα matte. Έχει και μία sheer κατηγορία, την οποία εγώ δεν ήθελα να τη δοκιμάσω. Τη δοκίμασα μάλλον, αλλά δεν μου άρεσε γιατί είναι πάρα πολύ ελαφριά και δεν έχουν αρκετό pigment όσο θέλω εγώ. Και οι δύο αποχρώσεις και τα δύο κραγιόν αυτά μου άρεσαν πάρα πολύ. Από τα satin έχω την απόχρωση το LED, που είναι αυτό εδώ, το λες λίγο θερμό ροζ. Και έχω και αυτή εδώ την κεραμιδή απόχρωση, που παιδιά, εντάξει, την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Το Immortal Red από τα Matte, επίσης δεν μου ξεραίνουν τα χείλη, είναι πάρα πολύ σταθερά. Το Matte μάλλον είναι πολύ σταθερό και το Satin φεύγει όταν πρέπει να φύγει, όταν έρθει η ώρα του, πολύ ομοιόμορφα. Πάμε σε gloss, γιατί φέτος ήταν η χρονιά του gloss για μένα. Έδωσα αρκετά χρήματα, έκανα φοβερή επένδυση στα gloss, γιατί διαπίστωσα ότι είναι αυτά που νιώθω εγώ πιο άνετα στα χείλη μου. Και δεν ξέρω, είμαι άνθρωπος που δεν με πειράζει να ανανεώνω το gloss μου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ότι το πρωί δεν βάφομαι και τόσο πολύ, ώστε να θέλω ένα πολύ σταθερό κραγιόν και ένα πολύ έντονο χρώμα. Τα gloss που ερωτεύτηκα είναι από Jouer και έχουν αρκετό pigment και αρκετό χρώμα, που επίσης όταν φύγει η γυαλάδα μένει
λιγάκι χρώμα στα χείλη. Και τα πιο διαφανή gloss τα οποία απέκτησα πρόσφατα και λάτρεψα είναι αυτά εδώ από Fenty. Fenty Beauty. Είναι η μίνι συσκευασία και κυκλοφόρησαν στην εορταστική συλλογή. Σας τα έδειξα στο haul. Μυρίζουν τσιχλόφουσκα όλα τους. Είναι... Δεν τα βλέπετε τόσο πολύ έντονα τα χρώματα. Να σας πω ότι αυτό που κάνουν είναι ότι αναδεικνύουν το φυσικό χρώμα των γυλιών σας. Δηλαδή εδώ του δίνουν μια πιο κοκκινοπή απόχρωση, εδώ μια πιο φούξια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βγαίνει τόσο πολύ φούξια έντονο. Έχουν γκλίτερ μέσα όλα, δεν το νιώθεις ωστόσο καθόλου στα χείλη σου να πεις ότι τι είναι αυτά τα κομματάκια άμμου που έχω στα χείλη μου και με ενοχλούνε. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση είναι καταπληκτικά. Επίσης θέλω να μιλήσω και δεν θα επεκταθώ πολύ για τα liquid lipstick της Tarte. Είναι πάρα πολύ σταθερά, είναι αρκετά ενυδατικά. Σκεφτείτε αυτό το φοράω από την ώρα που ξεκίνησα να βάφομαι και έχουν περάσει και 2 ώρες μέχρι να ολοκληρώσω το γύρισμα αυτού του βίντεο μαζί με τις διακοπές όλες. Δεν έχει κουνηθεί, δεν έχει φύγει, δεν μου έχει αφυδατώσει τα χείλη. Είναι η matte φόρμουλα και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και κλείνω με το αγαπημένο setting spray για αυτή τη χρονιά που είναι το Fix Plus από τη MAC. Και στη μυρωδιά Καρύδας. Αυτό είναι το αγαπημένο μου για φέτος. Φυσικά δεν ξεχνάω και το All Nighter της Urban Decay που ήταν περσινό. Αγαπημένο είναι και φετινό αγαπημένο, απλά δεν το χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Το χρησιμοποιώ μόνο βράδια όταν θέλω να κάνω ένα έτσι πιο βαρύ μακιγιάζ, όταν θέλω να βγω ένα ραντεβού για ένα φαγητό, ένα κάτι. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου για φέτος. Δεν ξέρω με ποια συμφωνείτε. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας για όλα αυτά. Αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά ή αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποια από αυτά. Και πάμε στο σημερινό giveaway για το οποίο είμαι εξτρά χαρούμενη γιατί σας διάλεξα ένα-ένα τα προϊόντα που βρίσκονται σε αυτό εδώ το σακουλάκι και είναι από την Tarte. Την εταιρεία για την οποία σας έχω μιλήσει πολλές φορές. Την οποία όμως ξέρω ότι αρκετές από εσάς μπορεί και να μην γνωρίσετε ποτέ γιατί ήδη στάζετε στο να κάνετε online αγορές ή τέλος πάντων δεν έχετε πιστωτική κάρτα ή για τους χύψη λόγους. Δεν θέλετε να αγοράσετε από αυτή την εταιρεία που είναι στο εξωτερικό. Σας δείχνω λοιπόν ένα-ένα τα προϊόντα που έχω βάλει μέσα σε αυτό το σακουλάκι ξεκινώντας από αυτή εδώ την παλέτα. Είναι η Clay Play Face Palette από την Tarte και δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε λίγο παιδιά στη μεταφορά και 2 από τις σκιές, από τις υποχρώσεις έχουν λίγο σπάσει. Όπως εδώ το ρούζ βλέπετε και αυτή εδώ η σκιά λίγο έχει σπάσει. Ωστόσο, έχουμε bronzer, rouge, highlighter και σκιές σε 3 διαφορετικά σετάκια, δηλαδή σας κάνει και τη ζωή πάρα πολύ εύκολη στο να μπορέσετε να κάνετε τους συνδυασμούς και να κάνετε τα τέλεια μακιγιάζ σας. Sorry και πάλι, έχω ήδη παραπονεθεί στη γενική ταχυδρομική, δεν μου έχουν απαντήσει ακόμη για την κατάσταση στην οποία ήρθε η παλέτα. Αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι θα βρούμε άκρη. Σας έχω επίσης μία μάσκαρα η οποία είναι η Tarteist Lash Paint Mascara. Σας έχω ένα eyeliner που είναι το Man Eater Double Duty Beauty Liquid Liner. Σας έχω κραγιόν Rainforest of the Sea Color Splash Lipstick στην απόχρωση κολάντα. Θα σας τη δείξω. Είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο nude. Και έχω και ένα νεσεσέρ για να τα βάλετε όλα μέσα. Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο σε πίσω, αλλά ναι, καλά θυμάμαι. Και αυτή την κρεμούλα, η οποία είναι η Rainforest of the Sea, επίσης, Drink of H2O Hydrating Boost, μια πολύ ενυδατική κρέμα σε μορφή gel, πάρα πολύ δροσερή για κάθε τύπο επιδερμίδας. Αυτά είναι λοιπόν όλα τα δώρα που θα κερδίσετε στο σημερινό giveaway, αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή. Σας στέλνω την αγάπη μου και τις πιο θερμές μου ευχές για τη νέα χρονιά που έρχεται. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά το 2020. Περάστε αυτές τις μέρες με αγαπημένα πρόσωπα, διασκεδάστε, ξεκουραστείτε, κάντε ό,τι έχετε ανάγκη για να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να μπείτε ανανεωμένοι στη νέα χρονιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!